Εντάξει. Τελειώνει το λεπτό. Σιρήνες, λοιπόν. Σήμα κινδύνου. Σήμα ότι επίκειται βομβαρδισμός. Άσκηση. Επαναλαμβάνω, μην πάθηκα καμιά καρδιά, τίποτα τέτοια ώρα. Τώρα τι να ξαναλέω, ότι η χρεοκοπημένη χώρα έκανε δύο εκλογές. Και τώρα. Καινούργια σελίδα. Αυτή είναι η λήξη. Αυτή είναι η λήξη, συναγερ μου. Ναι. Τώρα βγείτε από τα καταφύγια. Βγείτε από τα καταφύγια που δεν ξέρουμε πού είναι τα καταφύγια. Επίσης δεν ξέρουμε πώς τα συντηρούν και αν τα συντηρούν. Εδώ, ας πούμε, τώρα στον Πειραιά, ειλικρινά το ρωτάω, πού θα πάμε, αν αρχίζει να βομβαρδίζεται. Σου λέω, η πολιτική προστασία έχει όλες τις αντράσεις. Στο κέντρο, πάμε στο κέντρο να ακούσουμε. Είναι λίγο πιο κουνουπικός ο ήχος στο κέντρο. Είναι ο ήχος του Λυκαβητού που φτάνει στο κέντρο. Ναι. Πώς? Έχει σιρήνες παντού, είπε. Ναι. Η λήξη, λοιπόν, του... Ορίστε, λοιπόν, στα 300 μέτρα της Συγκρού υπάρχει ένα καταφύγιο, στην αρχή της Συγκρού. Ναι, υπάρχουν καταφύγια. Απλώς πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι, αλλά... Επειδή δεν επίκειται τέτοιου είδους πόλεμος. Συγκρού. Διαβάζω τα μηνύματά σας, έχω πεθάνει από τα γέλια στο μεταξύ. Μας λέει η Κατερίνα, θα κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας, θα τον κουφάνουμε τον εχθρό, δεν υπάρχει περίπτωση.